την Κύπρο, προκαλώντα το θάνατο χιλιάδων εγωπροβάτων και αγελάδων. Οι αρμόδιε αρχέ βρίσκονται σε κινητοποίηση, καθώ εδώ και δύο μήνε γίνονται ψεκασμοί. Με τον Υπουργό Γεωργία να δηλώνει πω το κράτο θα προμηθεύσει δωρεάν του κτηνοτρόφου με εμβόλια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τη νόσου. 52 ημέρε μετά από το πρώτο κρούσμα που καταγράφηκε, ο καταρροϊκό πυρετό θερίζει ακόμη πρόβατα και βοηθοί. Μέχρι στιγμή έχουν καταγραφεί 2.300 θάνατοι ζών σε 119 φάρμε εγωπροβάτων και αγελάδων ανά το Πανκύπριο, με του κτηνοτρόφου να βρίσκονται σε απόγνωση. Σήμερα όλη η Κύπρο θεωρείται μολυσμένη από τον καταρροϊκό πυρετό. Οι αρμόδιε υπηρεσίε βρίσκονται επιποδό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τη ασθένεια, λαμβάνοντα όλα τα μέτρα που προνοεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλεια Τροφίμων με ψεκασμού εντόμων που μεταδίδουν τον ιό. Οι χτινιατρικές υπηρεσίες υποχρεούνται να προβούν σε άμεση εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία περιλαμβάνουν ψεκασμούς και εντομοκτονίες. Γίνονται οι ψεκασμοί όπως έχουν κάνει εδώ και δύο μήνες. Ως Κύπρος είμαστε στη διαδικασία να εξασφαλίσουμε ένα εμβόλιο, το οποίο θα παρασχεθεί δωρεάν στους χτινοτρόφους μας για εμβολιασμό όλου του ζωικού πληθυσμού. Παρά τα τραγικά νούμερα κρουσμάτων, δεν υπάρχει φόβο επηρεασμού τη ασφάλεια και τη υγιεινή των τροφίμων, καθώ η ασθένεια επηρεάζει κυρίω την γαλακτοφορία και την ποιότητα του γάλακτο. Υπάρχει το πρόβλημα τη αποζημιώσει. Έχω καλέσει αυτού του κτηνοτρόφου να υποβάλουν τα αιτήματά του και εκεί που στοιχειοθετούνται, φυσικά και θα αποζημιωθούν. Το τελευταίο δεκαήμερο έχει σημειωθεί αισθητή μείωση τη θνησιμότητα. Κλιμακώνονται τώρα δραματικά τα μέτρα ασφαλεία στο κέντρο τη Αθήνα μετά την.